Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Ευχάριστα είναι τα νέα για τη μικρή Μαρίνα από την Κρήτη που πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο και βρίσκεται στο Μόναχο με τη στήριξη των κριτικών αλλά και της πολιτείας. Η Μαρίνα μας βγήκε νικήτρια στον πρώτο της μαραθώνιο κατά τα λεγόμενα των καθηγητών της, ανέφερε στο Facebook ο θείος της μετά την πολύ ωραία επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε το κορίτσι, προκαλώντας συγκίνηση αλλά και ανακούφιση για το κατόρθωμα των γιατρών να σώσουν τη μικρή. Από την αφρικανική σκόνη που δημιούργησε ένα αποπνικτικό σκηνικό στην Κρήτη και την μετέτρεψε σε σαχάρα, χθες, σήμερα έχουμε χιονοπτώσεις, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η σκόνη υποχωρεί και ένα βόρειο ρεύμα και κάνει την εμφάνισή του. Βελτίωση του καιρού από αύριο το μεσημέρι με ήπιες καιρικές συνθήκες να διατηρούνται και το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Από βέβαιο θάνατο σώθηκε μία μικρή θαλάσσια χελώνα στην παραθαλάσσια περιοχή του Λέντα, η οποία έπεσε θύμα ανθρώπινων κινήσεων και πράξεων. Η μικρή Μυρσίνη, όπως την ονόμασαν, εντοπίστηκε μπλεγμένη μέσα σε δίχτυα. Όμως ήταν τυχερή μέσα στην ατυχία της, καθώς άνθρωποι την είδαν και έσπευσαν αμέσως να τη σώσουν. Μπείτε στο neakrete.gr για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο και ακολουθήστε μας στα social media. neakrete.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.